είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στον παρόμπλο. Σ' αγαπώ. Δημήτρη, τι ψήνεις για πες μου. Τι. Θα πάμε δηλαδή. Άντε να δούμε. Τελείωσε το παιχνίδι και τον βγάλαμε έξω, τελειώνει οι διακοπές και ξεκινάμε παρτάκια. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Θα πάμε παντού κορίτσια, θα σας τον φέρω, ηρεμήστε. Σκέτος νούμερο 1, πιο σκέτος νούμερο 2 και εγώ εδώ με τα σκέτα τα καλαμάκια και αυτοί εδώ τα σουβλάκια του Θανάση.
σηκώσετε το πάνω μέρος της ζώνης και γραμμίστε την άλλη άκρη προς τα έξω. Στο πάλι. Λοιπόν, το Σάββατο θα είμαι εδώ στο Art Café Ρεών Πολυτεχνείου 118 για 2 ώρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν είσαι από Λάρισα και έχεις απορίες πάνω σε fitness, γυμναστική προπόνηση, διατροφή, έλα εδώ να στις λύσεις. Γι' αυτό, αν είσαι από Λάρισα και συνήθως οι πιτσιρικάδες είναι που έχουν τέτοιου τύπου απορίες, μάζεψε τις απορίες σου μέσα στη εβδομάδα και έλα το Σάββατο εδώ, 10 με 12 θα είμαι εδώ και φτιάξω εδώ καφέ. Ένα γρήγορο μήνυμα προς το Ρακιτζή και την Έλενα, αλλά θα γίνει αλασάκης δερμάτι style. Όταν ήμουνα μέσα στο παιχνίδι, μέκραζες και μέθαβες και έλεγες ένα κρομαλακίες, γιατί μία αλήθεια δεν είπες ποτέ για μένα. Αλλά τώρα που ξέμεινες από υλικό και τώρα που βλέπεις ότι δεν ασχολείται κανένας μαζί σου γιατί έχει τελειώσει και το παιχνίδι, τώρα να καλέσουμε και τον Φίλιππο, να δούμε πώς πάει η ζωή του. Βρε σάλτα και χα... Ίχνος ντροπής ο Ρακιτζής και η Ελενίτσα που ήταν πρόθυμοι να θάψουν όσο δεν πάει, γιατί εντάξει όσο να είναι, ας κράξουμε κι εμείς το Φίλιππο, why not. Αλλά τώρα να το φέρουμε στην εκπομπή και σαν να το κάνω εικόνα. Τότε, μήνες πριν, ο ιντριγκαδόρος Φίλιππος και ρίξτε του μαύρο και η κλίκα και το ένα και το άλλο και μη σου πω τίποτα για σένα τώρα, αλλά τώρα θα με καλούσε και σαν να το κάνω εικόνα, έτσι να το βλέπω μπροστά μου. Φίλιππα, ήσουν ένας από τους πιο πολύ συζητημένους παίχτες του παιχνιδιού και δικαίως βέβαια, καθώς έχεις μια προσωπικότητα έτσι πολύτερη, ότι με αυτό το συχαμένο τρόπο που μιλάς, δημοσιογράφεις και, έτσι. Ντροπή καθόλου, ρε, καθόλου ντροπή. Ίχνος τσίπας δεν έχεις πάνω σου. Τώρα θα αρχίσουν να ρωτάνε ποιος είναι αυτός ο Ρακιτζής και ποια είναι αυτή η Έλενα. Είναι η Έλενα η δικιά σου από το Πάρφλ? Όχι. Είναι δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι κράζαν αβέρτα όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι. Έχουν και μια εκπομπή στο YouTube στην οποία λένε ένα καρομαλακίες, λέγεται GR Express. Μηδαμινή αλήθεια, παίζει να μην είπανε τόσους μήνες ένα πράγμα το οποίο να ισχύει, οτιδήποτε για τα views. Και πάλι δεν μάζευανε και τόσα πολλά έτσι κι αλλιώς. Και τώρα σου λέει κάτσε να στείλουμε και στους παίχτες τους οποίους κράζαμε προκειμένου να μαζέψουμε κάνα νούμερο και να βάλουν κάνα swipe up. Γιατί τώρα που τελείωσε το παιχνίδι δεν έχουμε με τίποτα να ασχοληθούμε. Οπότε καθίστε σ' αυγά σας, πάρτε και τον κόσμο που θα σας στείλω τώρα, GR Express, και άιστα. Πάμε να δούμε λίγο από την ξεφτύλα αυτών των δύο δημοσιογραφίσκων. Δεν πρέπει να σχολιάσουμε και αυτό που μάθαμε από την κύριε Πηγή. Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κοίτα ύφος που παίρνει ο σοβαρός. Κοίτα εδώ, για να πει μαλακίες. Θα πω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος μένει κάπου στο νομιτό, κυκλοφορεί στην οδό Υπήρου, κυκλοφορεί γιατί πάει να ψωνίσει ο άνθρωπος από ένα μεγάλο, μικρό σούπερ. Στον Υμητό. Εγώ που έμενα Κυψέλη πήγαινα και ψώνιζα στον Υμητό με την Έλενα. Για πάμε λίγο πιο κάτω. Γερμανικό. Λοιπόν, εκεί, στην Υπήρου, έχει πολλούς πελάτες. Μία λοιπόν πελάτησα, η οποία το καλοκαίρι μπαινόβγαινε εκεί πέρα, μέσα ήταν η Λένια. Από το Παγκράτη και τη Γλυφάδα πήγαινε στον Ημιτό να ψωνίσει η Έλενα. Μου σφίξαν λοιπόν εμένα άτομα τα οποία ψωνίζουν από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και μένουν στην περιοχή. Και μένουν στην περιοχή ότι εθεάθη το καλοκαίρι που μας πέρασε. Όχι μία φορά. Όχι μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές να ψωνίζουν μαζί η Λένια με τον Φίλιππο. Και μάλιστα.
Εδώ είσαι, σοβαρή δημοσιογραφία. Και αυτοί που έχουν πει και να κάνω μαλακίες ακόμα, θέλουν να έρθω εγώ στην εκπομπή τους. Αυτό, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος κάνει χτυπήματα καμιάς. Μαύρο, μαύρος αυτό, μαύρο. Μην το ξαναδώσω καλύτερο παίκτη και ας ήρθει ο στρατός τον όποιο μαράκι θέλει. Έτσι, γιατί ήδη φάγαμε πάρα πολλά μπινελί και τα οποία τα περισσότερα τα έχω αφήσει να βγουν όσα περνάνε όμως στην κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή είναι όταν βρίζουν μάνα, όταν μιλάνε για ανθρώπους που δεν πρέπει να μιλήσουν. Πάρε εδώ άνθρωπο που με θέλει στην εκπομπή του και μιλάει για μαύρα χτυπήματα κάτω τη μέση. Το αξίζει εδώ που τα λέμε. Εγώ όμως απορώ με το τι μυαλά κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι στο κεφάλι τους. Μεγάλε, εγώ όταν ήρθε ολόκληρη παραγωγή και μου είπε γιατί δεν ψηφίσετε τον Αντωνάκη να φύγει, γύρισα και είπα γιατί να το κάνω αυτό και δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Όταν γυρίσανε και είπανε αν συνεχίζετε να ψηφίζετε έτσι θα σας διώξω όλους έναν έναν, πάλι δεν άλλαξα τρόπο και πορεία πλεύσης, αλλά θα έρθω στην εκπομπή τη δική σου για να κερδίσω τι ακριβώς. Εσύ να το καταλάβεις ότι έχεις να κερδίσεις από μένα, μάτια πάνω σου, okay. Εγώ γιατί να το κάνω. Εγώ δεν έγλυφα ολόκληρη ατζούν. Θα έρθω σε σένα που με έφτυνες. Βρέουστη. Δεν θες να τρως το πρωί μοσχάρι. Δεν πειράζει, φάει μπέργκερ κοτόπουλο. Για τα μόρια.